Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 302. Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ε. Πέντε κεφάλαιο, Σαμουήλ Β, σελίδα 302. Και ήλθον πάσε εφηλέ του Ισραήλ προς τον Δαβίδ εις Χεβρόν, και είπον λέγοντες, ιδού, ως τούν σου και σάρξου είμεθα εμείς. Και πρώτερον έτη, ότε ο Σαούλε βασίλευεν εφημάς, σύ είσο εξάγων, σύ είσο ο εξάγων και ο εισάγων των Ισραήλ. Και προσέειπεν ο Κύριος, σύ θέλεις ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί τον Ισραήλ. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρόν, και έκαμεν ο βασιλεύς Δαβίδ συνθήκη με ταυτόν εν Χεβρόν ενώπιον του Κυρίου, και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ. 30 ετών ήταν ο Δαβίδ ότε έγινε βασιλεύς, και βασίλευσε 40 έτη. Εν μεν Χεβρόν εβασίλευσε επί τον Ιούδα 7 έτη και 6 μήνας, εν δε Ιερουσαλήμ βασίλευσε 33 έτη επί πάντα τον Ισραήλ και Ιούδαν. Και πήγαινε ο βασιλεύς και οι άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιβουσαίους, τους κατοικούντας την γη. Ήτινες ελάλησαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, δεν θέλεις επέλθει εντάφτα, εάν δεν εκβάλεις τους τυφλούς και χολούς, λέγοντες ότι ο Δαβίδ δεν ήθελε δυνηθεί να εισέλθει εκεί. Ο Δαβίδ όμως εκυρίευσε το φρούριον Σιών. Αυτή είναι η πόλης Δαβίδ. Και είπε ο Δαβίδ την ημέραν εκείνην, ως της φτάσεις των οχετών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους χολούς και τους τυφλούς μισουμένους υπό της ψυχής του Δαβίδ, θέλει είστε αρχηγός. Δια τούτο λέγουσιν, τυφλός και χολός δεν θέλουν συνεισέλθει στον οίκον. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο, και ονόμασε αυτόν η πόλη εις Δαβίδ. Και έκαμε ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρη ο Δαβίδ και μεγαλύνετο και ο Κύριο, και Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ήτο μεταυτού. Και απέστειλε ο Χιράμ βασιλεύς της Τύρου πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας και οικοδόμησεν οίκον εις τον Δαβίδ. Και γνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ και ότι ύψωσε την βασιλείαν αυτού δια των λαών αυτού Ισραήλ. Και έλαβε προσέτη ο Δαβίδ παλακάς και γυναίκας εκ του Ιερουσαλήμ αφού ήλθε εις Χεβρόν και γεννήθησαν έτη εις τον Δαβίδ οι και θυγατέρες. Ταύτα δε είναι τα ονόματα εις αυτών γεννηθέντων Ιερουσαλήμ. Σαμουά και Σοβάβ και Νάθαν και Σολομών και Ιαβάρ και Λισουά και Νεφέγ και Ιαφιά και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφαλέτ. Όταν δε ήκουσαν οι Φελιστέοι ότι έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ, ανέβησαν πάντες οι Φιλιστέοι να ζητήσωσι τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ οίκουσε πορη τούτου και κατέβη εις το φρούριον. Και ήλθον οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ρέτουσεν ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, να αναβώ προς τους Φιλιστέους, θέλεις παραδώσει αυτούς εις την χείρα μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ, ανάβα, διότι βεβαίως θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους στην χείρα σου. Και ήλθε ο Δαβίδ εις Βάαλ Φερασίμ, και εκεί επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ και είπεν, ο Κύριος διέκοψε τους εχθρούς μου εμπροσθέν μου, καθώς διακόπτονται τα ύδατα, δια τούτο εκαλέστη το όνομα του τόπου εκείνου Βάαλ Φερασίφ, που σημαίνει κοιλάς διακοπών. Και εκεί κατέλειπον τα είδωλα αυτών και σήκουσαν αυτόν ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού. Και ανέβησαν πάλι οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ότε ρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον, είπε, μη αναβείς, στρέψον ο πίσω αυτόν και επίπεσον επ' αυτούς
απέναντι των Σικαμίνων. Και όταν ακούσεις θόρυβον διαβάσεως επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλεις πέψει, διότι τότε ο Κύριος θέλει εξέλθει εμπροσθέν σου δια να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλιστέων. Και έκαμε τον Δαβίδ, καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος και πάταξε τους Φιλιστέους από Γαβαά έως εισόδους Γεζέρ. Αμήν. Ο Δαβίδ, πραγματικά ένα παράδειγμα για μας, μια φοβερή διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης δια του Πνεύματος του Αγίου για όλους εμάς, φοβερή διδασκαλία για όλους εμάς, ως προς το χαρακτήρα του, αλλά και ως προς την πορεία της ζωής του. Δηλαδή, ξεκίνησε 17 χρονών και τον έχρισε ο Κύριος να γίνει βασιλιάς και από εκεί και πέρα αρχίσαν τα προβλήματα. Προβλήματα φοβερά και τρομερά στη ζωή του, τα οποία καταρχάς προσπάθησε με τις δικές του ικανότητες και δυνάμεις να τα αντιμετωπίσει και απέτυχε. Και αυτό ο Θεός το επέτρεψε, για να καταλάβει και αυτός, να διδαχτούμε κι εμείς ότι αυτό που μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι η απόλυτη αλήθεια. «Άνεθ εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Διά του Ιησού Χριστού τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα, αρκεί ο άνθρωπος του Θεού να τρέμει και να υποτάσσεται κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και να διοικείται απόλυτα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Απόλυτη ανάγκη. Αυτός ήταν ο Δαβίδ, τον οποίον ο Θεός αποκαλεί άνδρα κατά την καρδία του Θεού, ώστις θα πράττει πάντοτε όλα τα θελήματά μου. Και υπάρχει άνθρωπος, και αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, αγαπημένα μου αδέλφια, που έχει όμως απόλυτη απάντηση. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί στη ζωή του να πράττει πάντα τα θελήματα του Κυρίου? Θεωρητικά αποκλείεται, και μάλιστα από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Όμως πρακτικά γίνεται. Και αυτό γίνεται καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης μόνο εις τους εξητούντας Αυτόν. Να λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε θα πράττει κατά πάντα τα θελήματα του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να ζει εξητώντας τον Κύριο. Και μάλιστα πάλι η Παλαιά Διαθήκη μας βεβαιώνει ότι όλοι θα αποκάμουνε. Και οι ισχυροί νέοι παντάπαση θα αποκάμουνε. Και αν το έλεγε τότε η Παλαιά Διαθήκη, για τότε, πόσο μάλλον αγαπημένα μου αδέλφια σήμερα, που οι καιροί είναι κακοί, που θα γίνονται χειρότεροι, γιατί είναι έσχατες ημέρες και οι άνθρωποι μέσα στην απόλυτη απιστία τους θα είναι και φύλαυτοι, θα είναι και απειθείς και υπερήφανοι και αλαζόνες και ασεβείς και άσπλαχνοι και αδιάλακτοι. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Προδότες, αυθάδεις, εγωιστές, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, και έχοντες μόρφωση ευσεβίας πολλοί από αυτούς, οι οποίοι όμως αρνούνται τη δύναμη αυτής. Σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον, που περιτυχιζόμεθα από τέτοιους ανθρώπους, το ερώτημα είναι, μπορούμε να πράττουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού? Και απαντάω, θεωρητικά όχι. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, όλοι θα αποκάμουνε δίπλα σου, όλοι αυτοί,
όλοι θα χάσουν το θάρρος τους, όλοι θα απογοητεύονται, όλοι θα εξασθενούνε, όλοι θα δυνατίζουνε, όλοι θα βρίσκονται σε απορία, σε αμηχανία, όλοι θα φοβούνται και θα τρέμουνε γύρω τους τι θα συμβεί, αλλά μία κατηγορία ανθρώπων, οι εξητούντες στον Κύριο, θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους κατά πάντα όπως οι αετοί. Και αυτό δεν το λέει άνθρωπος, το λέει ο Θεός. Και εφόσον το λέει ο Θεός, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, κατοικούμε, συνυπάρχουμε. Και αν θέλουμε να ανανεώνονται οι δυνάμεις μας κάθε μέρα ως του αητού, για να μπορούμε να πετάμε σε ύψη πνευματικά που δεν μπορεί να τα θεωρήσει άνθρωπος, πέταγμα αητού, το μυστικό είναι ένα: να εξητούμε πάντοτε τον Κύριο. Και το ερώτημα που δημιουργείται πάλι, πώς εξητεί ο άνθρωπος τον Κύριο? Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι παρά μόνο αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Πώς εξητάς τον Κύριο? Πρώτον, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Γιατί? Για να σου μιλήσει ο Θεός. Θα σου μιλήσει μέσα από το Λόγο του, βέβαια. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο, ένα βιβλιαράκι. Είναι ζών, ζωντανός. Αλλά όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, όχι όταν το διαβάζεις, το κλείνεις και το ξαναδιαβάζεις και το ξανακλείνεις, αυτό δεν είναι μελέτη. Όταν ανοίγεις τη γραφή με προσευχή και αρχίζεις με τη σειρά και μελετάς το Λόγο του Θεού. Και όχι για να κηρύξεις, αλλά για να μένεις σε Αυτόν. Ούτε για να κάνεις τον έξυπνο, αλλά για να σου χαρίζει πνεύμα ταπεινού ο Κύριος. Πρώτη λοιπόν μορφή εξήτησης είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού με πρόθεση και σκοπό να μένουμε. Και τότε θα αποκαλύπτεται, όλοι θα πέφτουνε, όλοι θα χάνουν τις δυνάμεις τους, όλοι θα ευτελίζεται η ζωή τους, εσένα θα αυξάνει η ζωή σου. Είναι σίγουρο? 100%. Με τα πάσης βεβαιότητας. Και όποιος το έχει δοκιμάσει έχει την εμπειρία αυτή. Και όχι μια μέρα, συνεχόμενο. Το πρώτο λοιπόν είναι πώς εξητούμε τον Κύριο, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αλλά τη μελέτη τη σοβαρή, τη σωστή, με τεπιμελίας, με προσευχή, με γόνατα. Το δεύτερο είναι η εξήτηση στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η οδηγία του Θεού, πού στο ταμείο σου. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εκεί εν το κρυπτό θα εξητείς και θα αποκαλύπτεις τον εαυτό σου στον Πατέρα στον ουράνιο, και ο Πατέρας ο ουράνιος θα σε ευλογεί εν το φανερό. Θα σε ευλογεί με τα πάση βεβαιότητας και μάλιστα θα σου ανταποδίδει. Φτάνει αυτό? Όχι βέβαια. Το τρίτο βασικό είναι ο εκκλησιασμός. Γιατί έρχεσαι στον Χριστό? Γιατί μελετάς το Λόγο του Θεού? Γιατί προσεύχεσαι? Για να σε ευλογήσει ο Θεός? Όχι! Γιατί αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να τον γνωρίσεις τον Χριστό. Θέλεις να τον πλησιάσεις τον Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού λέει: πλησιάσατε με και τότε εγώ θα σας πλησιάσω. Και πώς θα τον πλησιάσεις? Με τη μελέτη, με την προσευχή στο ταμείο σου, με τον εκκλησιασμό σου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία, επειδή αγαπάς τον Χριστό, έρχεσαι για να σου μιλήσει και θα σου μιλήσει. Έρχεσαι γιατί αγαπάς τον Χριστό και τα αδέλφια σου, κατά την εντολή του Χριστού, και θα τα δεις και θα χαίρεσαι. Ο Χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος του, αν και είναι μόνος του. Μόνος του είναι στην προσωπική του ζωή, αλλά δεν είναι ποτέ μόνος του, γιατί έχει πολλά αδέλφια. Πέραν του ότι έχει τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα κοινωνία μεταλλήλων απαραίτητη, και να μην
λείπουμε, λέει, όπως μερικοί λένε, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κάθε μέρα εκκλησία. Αστειεύεσαι τώρα. Πολύ φανατικός είσαι. Εμείς δυστυχώς, μπορεί να τα αλλάξει ο Θεός και μας έχει υποσχεθεί να τα αλλάξει, έχει Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, εκκλησία. Δεν έχει Τρίτη και Τετάρτη, έχει άλλες εκκλησίες όμως. Και θα δούμε και τι θα κάνει, θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε και εμείς, με τη χάρη του Χριστού. Κοινωνία μεταλλήλων, προσευχές. Και τώρα πρέπει να αυξήσουμε τις προσευχές. Μάλιστα, πήραμε και απόφαση σαν πρεσβυτέριο να κάνουμε και αλυσίδα προσευχών μηνιαία. Δηλαδή όλοι θα είμαστε καταγεγραμμένοι όπως είμαστε. Και όποιος θέλει μία μέρα το μήνα θα κάνει νηστεία και προσευχή. Θα κάνει ένα κλικ και θα ορίζει την ημέρα που θα έχει νηστεία και προσευχή. Και επίσης μόλις λίγο να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, θα αρχίσουμε και τις ολονυχτίες. Για να μην πω και περισσότερες προσευχές, ιδίως τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί? Γιατί αγαπάμε τον Χριστό και τον εκζητούμε. Και εν τέλει το φοβερό αυτό γεγονός που λαμβάνει η χώρα στην Εκκλησία του Χριστού, η κλάση του Άρτου, όπου τρώγομεν και πίνομεν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι τροφή ψυχής, σώματος, ψυχής και πνεύματος. Έτσι εκζητούμε τον Κύριο. Έτσι οι δυνάμεις μας θα ανανεούνται ως του αητού. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι, είναι και προσωπικά και οικογενειακά και εκκλησιαστικά, όπως είπα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να δυνάμεθα να πράττουμε πάντα τα θελήματα του Θεού, καθώς θα φαίνεται έντονη η διαφορά. Και η διαφορά ποια είναι? Φως και σκοτάδι. Αγιασμός, αμαρτία. Αλήθεια, ψέματα. Και το σημαντικότερο από όλα είναι παρουσία Θεού, παρουσία διαβόλου. Φοβερές οι διαφορές που ο Θεός έχει πρόθεση, ευαρεστείται να χαρίζει σε αυτόν που εξητεί τον Κύριο. Με αυτούς αλλά και οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Θεός οδηγήσει τον άνθρωπο, τον κάθε έναν από εμάς. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να σε οδηγήσει να αφιερώνεις μία ώρα τη νύχτα να προσεύχεσαι τον Κύριο. 3 με 4 κάθε βράδυ θα εξητώ τον Κύριο. Πολύ ωραίο είναι. Ή οποιαδήποτε άλλη οδηγία ή αφιέρωση θέλεις να κάνεις προσωπικά στο Θεό σου ή και οικογενειακά ακόμη. Ο Δαβίδ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τα 30 του χρόνια εδιώκετο, κατεδιώκητο, αλλά ποτέ δεν νικήθηκε. Ποτέ. Ο διάβολος τον παγίδευσε πάρα πολλές φορές, αποτελεσματικά, και τον έφερε σε καταστάσεις που δεν μπορούσε οποιοδήποτε άνθρωπος να ελευθερωθεί ή οποιοδήποτε άνθρωπος να τον ελευθερώσει. Πάντοτε όμως ήταν ο Κύριος εκεί και τον ελευθέρωνε. Από όλα τον ελευθέρωνε. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει, «Εκ πάντων όμως τούτων με ελευθέρωσε ο Κύριος». Πόσο μου αρέσει αυτό. Λέει, «Εν την πρώτη μου απολογία», όπως είπα, καθένας από εμάς είναι μόνος του, «εν την πρώτη μου απολογία δε με παριστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλειπον». Φοβερό δεν είναι? Να τον εγκαταλείψουν όλοι τον Παύλο? «Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί μου, με παριστάθη, ο Κύριος με δυνάμωσε για να εκπληρωθεί διεμού η αποστολή που μου εμπιστεύθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να ακούσουν πάντα τα έθνη το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και σε όλη αυτή τη ζωή μου με ελευθέρωνε εκ του στόματος του Λέοντος και με πίστη, και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει από παντός έργου πόνηρου». Πολύ φοβερό αυτό. Θα συνεχίζει να με ελευθερώνει από κάθε έργο πονηρό, είτε
από γύρω μου, είτε από το διάβολο μέσα μου, με τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Θα με ελευθερώνει ο Κύριος από κάθε έργο πονηρό και εν τέλει θα με διασώσει για τον επουράνιο αυτού βασιλεία, εις τον οποίο ανήκει δόξα και εγώ δεν πάβω να τον δοξάζω. Και συνεχίζει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή, ο Παύλος δεν ήταν κάποιος άνθρωπος μεγάλος, ομοιοπαθής με εμάς, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που θεώρησε τα πάντα σκύβαλα, όλα τα οποία πάντοτε τα λησμονούσε και είχε ένα σκοπό. Αυτό που θέλει ο Θεός να έχουμε κι εμείς. Να τρέχει για το βραβείο της Ανοκλήσεως. Γι' αυτό και να προσευχόμαστε, εγώ προσεύχομαι, Κύριε δώσε μου αυτό το σκοπό στη ζωή μου, να τρέχω πάντοτε, μην ξεχνιέμαι, γιατί ξεχνιόμαστε. Δεν λέω κουραζόμαστε, πάβουμε να γρυπνούμε, ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνιέμαι, αλλά πάντοτε να τρέχω για το σκοπό της, με σκοπό το βραβείο της Ανοκλήσεως. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Δαβίδ. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό ήταν όταν έμεινε ελεύθερος, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έκανε πάλι ό,τι ήθελε, αλλά πήγαινε και εξητούσε τον Κύριο για να μην κάνει λάθος. Γιατί εάν δεν ρωτάς τον Κύριο θα κάνεις λάθη. Και πολλές φορές τα λάθη είναι πόδινα, τα λάθη είναι πόδινα. Όλες είναι ζημιογόνα. Πάντα ρώταγε. Ρώτησε να πάω, λέει να πας. Πού? Στη Χεβρόν. Και όταν πήγε εκεί, τον έχρισαν πάλι βασιλιά. Τι σημαίνει τον έχρισαν βασιλιά? Δεν τον είχε χρήσει ο Θεός στα 17 του χρόνια? Βέβαια. Τώρα τι έγινε? Τον ανεγνώρισαν, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τον έχρισαν βασιλιά, που ήταν και χρησμένος, ανεγνώρισαν το χρήσμα του. Ανεγνώρισαν την εξουσία. Του έδωσαν εξουσία. Οι άνθρωποι βέβαια. Ο Θεός χρεί κάποιον προφήτη με διακονία και είναι προφήτης όταν τον αναγνωρίσουν οι άλλοι. Όταν πούνε πραγματικά αυτός είναι προφήτης του Θεού, αυτός είναι ευαγγελιστής, αυτός είναι διδάσκαλος, πραγματικά. Και όμως ο Θεός τον έχει χρήσει πριν, για να γίνει. Και όταν γίνει, τότε τον αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο θέτει πρεσβυτέρους. Το να γίνει κάποιος πρεσβύτερος είναι προγνωρισμένο από καταβολής κόσμου. Και όταν ο άνθρωπος περπατάει κάτω το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός τον χρεί δια Πνεύματος Αγίου, τον βαφτίζει και τον χρεί δια Πνεύματος Αγίου και από εκεί και πέρα, εάν συνεχίζει να περπατάει με καρδία ευθεία κατά την καρδία του Θεού, τότε ο Θεός κάνει χάρη και τον αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και λένε αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογημένος, αυτός ο άνθρωπος έχει λόγο Θεού, χαίρομαι να ακούω το κήρυγμά του, αυτός ο άνθρωπος έχει προφητικό λόγο Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι ευαγγελιστής. Γιατί έχει καλό καρπό. Άρα τον έχρισαν ξανά βασιλιά, αναγνώρισαν το χρήσμα και τον αποδέχθηκαν για βασιλιά τους οι Ιουδαίοι στη Χεβρόν. Τον αποδέχθηκαν για βασιλιά τους. Και έτσι του έδωσαν την εξουσία. Δεν έγινε, ο Θεός τον έκανε. Ο Θεός τον έκανε πρώτα με τον Σαμουήλ, τώρα με το λαό του Ιούδα. Έκανε υπομονή 7,5 ολόκληρα χρόνια, πάλι ταλαιπωρούμενος, αλλά πάντοτε ευωδούμενος. Ο μένικος του Σαούλ έπεφτε, ο οίκος του Δαβίδ και ο Δαβίδ εκράτε ούτω. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και σε αυτό να μείνω λίγο, έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός. Να περιμένεις να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Οι χρόνοι και οι καιροί δεν ανήκουν σε σένα και σε κανέναν άνθρωπο.
όλα θα γίνουν ευσχημόνως και κατά τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και ευσχημοσύνης. Γι' αυτό να περιμένεις με υπομονή. Έχουμε ανάγκη, έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός περιμένει. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και ο Θεός με πολύ χαρά να μας ευλογήσει και να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας έχει δώσει. Να το ξαναπώ αυτό γιατί είναι μήνυμα. Να περιμένεις, αδερφέ, να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις Του. Να περιμένεις. Και ξέρετε τι περιμένουμε τώρα εμείς, την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι τότε τη δόξα του Θεού και το έλεος του Θεού. Αλλά πώς περιμένουμε? Εξητούντες να μας ευλογήσει ο Θεός? Όχι, τον Κύριο εξητούντες. Εξητούντες την παρουσία Του, τον Κύριο. Να Τον γνωρίσουμε όλο και πιο καλά. Να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Γιατί αυτά δεν μαθαίνονται στα πανεπιστήμια. Αυτά αποκαλύπτονται. Και αν μέχρι τώρα δεν έχεις στη ζωή σου δει το χέρι του Θεού δυνατό, να ξέρεις ότι δεν φταίει ο Θεός, αλλά δεν κάνεις υπομονή για να πράττεις το θέλημα του Θεού, αλλά βιάζεσαι. Και επειδή δεν βλέπεις να ενεργεί ο Θεός ακόμη, κάνεις ό,τι θέλεις. Λες ό,τι θέλεις, ζεις όπως θέλεις και ποτέ δεν θα έρθει αυτό που θέλεις. Δηλαδή είναι ανάγκη σήμερα να το καταλάβουμε αυτό, γιατί και ο Θεός μου το έδειξε και σήμερα το κατάλαβα και θέλω να το μεταφέρω όσο μπορώ πιο καθαρά. Να περιμένεις με υπομονή, πράττοντας το θέλημα του Θεού, για να κάνει ο Θεός πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά τα οποία εσύ ζητάς ή φαντάζεσαι. Αυτός είναι προφητικός λόγος και θέλω να το ξαναπώ όπως ακριβώς τον άκουσα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Να περιμένεις με υπομονή, πράττοντας το θέλημα του Θεού, για να απολαύσεις τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού, και ο Κύριος θα κάνει σε σένα πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ζητάς και από αυτά τα οποία φαντάζεσαι. Και εμείς λέμε αμήν. Γιατί είναι λόγος Θεού, είναι αλήθεια. Αμήν, Κύριε μου. Ενώ όταν βιαζόμαστε, τότε κάνουμε κάτι, συγγνώμη που θα το πω, κουταμάρες. Κάνουμε, για να το πω πιο γραφικά, λάθη. Και τι κάνουμε? Καθυστερείται το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού. Και όταν κάνουμε λάθη, προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε με λάθη. Και όταν κάνουμε πάλι λάθη, αρχίσουμε πια να τα ρίχνουμε στους άλλους. Ποιους? Πρώτα-πρώτα στους γύρω μας, στους συγγενείς μας, στους γειτονές μας, στα αδέλφια μας, μετά στους πρεσβύτερους, μετά στον ποιμένα και εν τέλει στον Χριστό. Αυτή είναι η πορεία. Και βέβαια όταν τ' άκουσα εγώ πριν από πολλά χρόνια από τον αδερφό τον Λούι να μου λέει ότι, να μας λέει από τον Άμβονο ότι αυτή είναι η πορεία, εγώ το άκουγα με προσοχή, το πίστευα, αλλά δεν το καταλάβαινα. Περάσαν τα χρόνια και το βλέπω. Το βλέπω. Όταν βλέπεις άνθρωπο με πίκρα στην καρδιά, ο Θεός να φυλάει να μην έχουμε εμείς. Γιατί πίκρα μολύνει πολλούς. Και εσύ μολύνεσαι και άλλους μολύνεις. Όταν βλέπεις άνθρωπο με πίκρα, με παράπονο, παράπονο, γκρίνια, αυτός έχει πάρει το δρόμο της αποτυχίας. Για να μην πω τίποτα άλλο. Και ο Θεός μας καλεί σήμερα να μετανοήσουμε για να πάρουμε το δρόμο όχι της επιτυχίας, της ευλογίας. Το δρόμο της ευλογίας, όχι παράπονα, όχι γκρίνια. Μη σκέφτεσαι τώρα, για μένα το λέει, για σένα το λέει και για μένα το λέει. Για μας τα λέει αυτά ο Θεός, για να είμαστε προσεκτικοί. Μη σκέφτεσαι, ο Κοροβές το λέει για μένα. Όχι, ο Κύριος το λέει για μένα. Όπου ξέρω τι έχεις στην καρδιά σου εσύ. Με το ζόρι ξέρω ότι έχω στη δική μου την καρδιά. Να μετανοώ, να επιστρέφω και ζητάω έλεος και χάρη από το Θεό. Ο Δαβίδ λοιπόν περίμενε 13 χρόνια και δεν πήγε να διεκδικήσει τη βασιλεία.
οι άνθρωποι τον αναγνώρισαν και τον έχρισαν. Και μάλιστα στη Χεβρόν. Δεν τα πήρε απάνω του. Ω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, βασιλιάς στη φυλή Ιούδα. Άσε που με έχει χρήσει και ο Θεός και άσε που με έχει και οργήσει να γίνω βασιλιάς στον Ισραήλ και τώρα να δω τι θα κάνω. Τίποτα μην κάνεις. Μακάρι να περιμένεις με υπομονή, πράττοντας το θέλημα του Θεού, να κάνει ο Θεός πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εσύ ζητάς ή θέλεις ή φαντάζεσαι. Μακάρι. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Και είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να καθόμαστε στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Να διορθώνουμε τα λάθη μας και μάλιστα με τη βεβαιότητα ότι όταν μετανοήσουμε για το λάθος που κάναμε, ο Θεός είναι δυνατός άμεσα να το διορθώσει. Να μας ελευθερώσει. Άμεσα. Γιατί θέλει να σε ευλογήσει ο Θεός. Πήγαινε, πες το, έκανα λάθος. Έχω κάνει λάθη. Αλλά όλα μου τα λάθη, όταν μετανοώ, τα παίρνει ο Κύριος, τα πετάει στα βάθη των θαλασσών και δεν υπάρχουνε. Πού είναι το λάθος, δεν υπάρχει. Τι έκανε ο Θεός, το διόρθωσε. Έχω κάνει αμαρτίες. Πού είναι, στα βάθη των θαλασσών. Και τι κάνω τώρα να μην ξανακάνω. Θα με βοηθήσει να μην ξανακάνω. Αλλά και αν ξανακάνω, πάλι το αίμα του Χριστού καθαρίζει με ένα πάση αμαρτίας. Όταν βέβαια δεν ξεχνάω να πληρούμε Πνεύματος Αγίου για να γεμίσει την καρδιά μου ο Θεός με αγάπη, να μπορώ να μακροθυμώ. Να μπορώ να συγχωρώ. Γιατί αν δεν συγχωρώ, δεν με συγχωρεί ο Θεός. Παιδί μου, κάτι παρεξενιές που έχει, συγχώρεσέ με, ο Λόγος του Θεού. Δεν θα σε συγχωρέσω αν δεν τον συγχωρήσεις αυτόν, τον παλιό τάδε. Δηλαδή αν δεν τον συγχωρέσω, δεν με συγχωρείς. Όχι, δεν συγχωρώ. Δεν είναι να πάρει ευχή. Και τι θα κάνω τώρα. Πήγαινε στον Κύριο. Προσευχή σου για αυτόν. Πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Να σου γεμίσει ο Θεός την καρδιά με αγάπη. Να δεις όταν θα συγχωρείς, όχι θα τον έχεις συγχωρήσει, θα τον αγαπάς. Και τότε ξανά από την αρχή ο Θεός θα συνεχίζει να σε ευλογεί. Περάσανε 7,5 χρόνια ταλαιπωρίας πάλι. Ο Δαβίδ δεν κουνήθηκε από τη Χεβρόν. Δεν κουνήθηκε. Δεν πήγε πουθενά. Εδώ με έβαλε ο Θεός, εδώ θα περιμένω. Ο Θεός δεν μου είπε στη Χεβρόν, ναι. Ο Θεός δεν με ευλόγησε στη Χεβρόν, ναι. Ο Θεός δεν με έκανε βασιλιά στον Ιούδα, ναι. Εδώ θα περιμένω. Μα να πάω να κάνω κάποια προσπάθεια να φανώ, να δούνε πόσο σημαντικός άνθρωπος είμαι, τι κάνω και τι δεν κάνω και να δείξω ότι ξέρω πιο καλά. Τίποτα. Μα χαζός ήτανε. Όχι, πιστός είναι. Ο πιστός δεν είναι χαζός. Ο πιστός είναι ευλογημένος. Ο πιστός είναι ευλογημένος. Και τι κάνει ο πιστός, περιμένει. Περιμένει με υπομονή. Δεν κάνει τίποτα, τίποτα δεν κάνει. Τίποτα, όχι, κάνει. Τι εξητάει τον Κύριο. Για να ανανεώνεται η δύναμη του. Μην χάσει τη δύναμή του. Μην αποκάμει. Να προσεύχεστε για να μην αποκάμετε. Εξητάει την ανανέωση της δύναμής του. Εξητάει τον Κύριο. Και περιμένει. Μπορεί ο άνθρωπος να περιμένει. Όλοι μας ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός. Πόσες φορές εγώ ακούσεις, δεν μου μιλάει εμένα ο Θεός. Περίμενε, βρε παιδί μου, περίμενε. Γιατί βιάζεσαι. Περίμενε. Δεν προσεύχω, κάποιος μου είχε πει, αδερφός, πολύ καλός. Όλα τα έκανα και ο Θεός δεν έκανε τίποτα. Όλα, νίστεψα, προσευχήθηκα, διάβασα, ο Θεός δεν έκανε τίποτα. Πού να κάνει αφού βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Περίμενε. Έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού. Το κατάλαβε ο αδερφός, πολύ καλός αδερφός. Το κατάλαβε, δεν ξαναμίλησε και ο Θεός τον ευλόγησε.
και προσωπικά και οικογενειακά και θα συνεχίζει να τον ευλογεί και άλλο. Μην γκρινιάζεις, μην παραπονιέσαι. Μπορείς να πας στο Θεό να του πεις ό,τι θέλεις. Και το παραπονό σου και την αγωνία σου και το φόβο σου. Μετευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής, γνωρίζοντας ότι ο Θεός ακούει. Αλλά πας να πετήσεις, άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω. Κάτσε αδερφέ μου, κάτσε αδερφέ μου, έτσι λένε οι άνθρωποι. Κάτσε, περίμενε λιγάκι, να τα ετοιμάσει όλα ο Θεός. Να σου ετοιμάσει τη σωστή γυναίκα, αυτή που πρέπει να σου δώσει. Δεν είναι ακόμη έτοιμη, μπορεί να μην έχει αναγεννηθεί ακόμη. Περίμενε λίγο. Να σου ετοιμάσει το σωστό άντρα, περίμενε λίγο. Δεν δεις ο Θεός τι θα κάνει. Βιάζεσαι. Θα πάρεις γυναίκα που θα σου κάνει τη ζωή ποδήλατο. Το έχετε μάθει το ποδήλατο. Όλο ορδοπεταλιά θα είσαι. Δεν θα πει ορδοπεταλιά. Θα μπορείς όλο λαχανιασμένος, θα τρέχεις και δεν φτάνεις. Γιατί να βιαστείς να σου δώσει ο Θεός που να πάρεις εσύ γυναίκα. Πρέπει να σου δώσει ο Θεός τη γυναίκα που Αυτός έχει προγνωρίσει για σένα. Τον άντρα που Αυτός έχει προγνωρίσει για σένα. Αμήν. Περίμενε. Και περίμενε 7,5 χρόνια. Και ο Θεός θα τακτοποιήσει όλα. Πάει και ο Ισβοστέ, πάει και ο Αβενίρ. Πάνε όλοι οι εχθροί τελειώσανε. Εσύ λέει θα βλέπεις την κατάδια των ασεβών. Μπροστά στα μάτια σου θα πέφτουνε. Και θα βλέπεις το θρίαβο των ευσεβών. Και στα 7,5 χρόνια ξαφνικά όλοι οι πρεσβύτεροι, όλοι οι στρατηγοί συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. Τι έγινε? Και μάλιστα διαβάζω, το διάβαζα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο Χρονικόν Β. Αυτή λέει είναι η αριθμή των αρχηγών των οπλισμένων διαπόλεμων των ελθόντων προς τον Δαβίδ εις Χεβρών δια να χρήσουν αυτόν βασιλιά στη θέση του Σαούλ. Από τον Ιούδα 6.800, από τον Σιμεών 7.100, από τον Λεβί 4.600, μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι. Και λέει ο λόγος του Θεού, όλοι αυτοί, να μην τους διαβάσω όλους, όλοι αυτοί οι άνδρες, οι πολεμιστές, μάχημοι, εκ παρατάξεως ήλθαν με πλήρη καρδιά εις την Χεβρών, δια να χρήσωσιν το Δαβίδ βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και παν έτη το υπόλοιπον του Ισραήλ, ήσαν μία καρδιά, δια να κάμωσι το Δαβίδ βασιλέα. Και ήσαν εκεί μετά του Δαβίδ τρεις μέρες, τρώγοντες και πίνοντες, διότι οι αδελφοί αυτών είχαν κάνει ετοιμασία για αυτούς. Ακούτε, 20.000, 30.000 πολεμιστές, δεν ξέρω πώς δεν τους μέτρησα, δεν πρόσθεσα. Με μια καρδιά. Μα ποιος το κάνει αυτό, ο Δαβίδ? Ο Θεός το κάνει, αδελφοί. Η καρδία δε αυτών και η ψυχή το μία. Μία. Κάνε μας έτσι, Κύριε μου. Πρώτα-πρώτα κάνε μας σαν οικογένειες. Η οικογένειά μας να είναι καρδία μία. Να μην λέω άλλα εγώ, άλλα γυναίκα μου, άλλα το παιδί μου, άλλα η νύφη μου, άλλα ο γαμπρός μου και άλλα τα εγγόνια μου. Άντε μετά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι θα κάνουμε, περιμένουμε. Τι, για να φτιάξει ο Θεός την καρδιά τους. Και όλοι... Όλος ο Ισραήλ είχε μια καρδιά να κάνουν βασιλιά τον Δαβίδ. Και πάνε τον επισκέπτονται, δεν πήγε αυτός. Εδώ και κάτι άλλο που επίσης πρέπει να τονίσω, που μου είπε ο Θεός. Αυτοί θα έρχονται σε σένα, εσύ δεν θα πηγαίνεις σε αυτούς. Τα ακούτε? Αυτοί θα έρχονται σε σένα. Όχι ότι δεν θα πηγαίνω να επισκεφθώ αυτούς που πρέπει να επισκεφθώ, τους ασθενείς, όλα τα αδέλφια μου, αλλά δεν θα ζητάω βοήθεια από ανθρώπους, βοήθεια θα ζητάω από το Θεό. Δεν θα ελπίζω σε ανθρώπους, θα έρθεις αδελφέ να με υποστηρίξεις. Ω, την πάτησα. Κύριε, θα είσαι μαζί μου. Θα είσαι μαζί μου. Γιατί δεν ελπίζω στον αδελφό να με υποστηρίξει.
ή όπως λένε οι άνθρωποι, θα με ψηφίσεις, και στέλνουν μπιλετάκια. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εμείς λέμε στον Κύριο, Κύριε, θα είσαι μαζί μου. Θα είσαι μαζί μου. Αυτό έχει σημασία. Το να είναι όλοι οι άνθρωποι μαζί μου και ο Θεός εναντίον μου, χάθηκα. Αν είναι όλοι οι άνθρωποι εναντίον μου και ο Χριστός μαζί μου, σώθηκα. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο Χριστός να είναι μαζί σου, αδερφέ. Αλλά πότε ο Χριστός είναι μαζί σου? Όταν εσύ είσαι μαζί με τον Χριστό. Όταν εσύ τον εξητάς. Όταν εσύ τον αγαπάς. Όταν εσύ τον επικαλείσαι. Όταν εσύ τον χρειάζεσαι. Όταν εσύ ελπίζεις αυτόν. Τον εμπιστεύεσαι. Πίστης, ελπής, αγάπη. Τον αγαπάς. Και έτσι λοιπόν, του λένε, έλα τώρα να γίνεις βασιλιάς μας. Δεν είπε όχι. Και τρίτη φορά τον έχρισαν. Πρώτα ο Σαμουήλ, ύστερα ο Ιούδας, τρίτη όλος ο Ισραήλ. Τι σημαίνει τον έχρισαν? Επαναλαμβάνω. Το χρίσμα διαπνεύματος Αγίου είναι ότι ο Χριστός αναγνωρίζει και σου δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Σε αναγνωρίζει. Γιατί? Γιατί έχεις αναγεννηθεί, γιατί έχεις βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, γιατί έχεις μετανοήσει, γιατί έχεις πάρει απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, και έρχεται ο Χριστός και σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και τι είναι αυτό? Σφραγίδα. Δηλαδή σφραγίδα για την ημέρα της απολυτρώσεως. Καταλάβατε τι είναι το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο? Σε σφραγίζει και λέει, γνήσιο τέκνο μου, την ημέρα της απολυτρώσεως θα τον παραλάβω. Και αν την κοπανίσεις, εσύ την κοπάνισες. Αν κάνεις αμαρτίες, εσύ τις κάνεις. Ο Χριστός λέει, όταν θα έρθω επί της γης θα βρω την πίστη στους ανθρώπους. Θα βρω την πίστη σου σε σένα. Αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα. Περπατάς την οδόν που ο Κύριος έχει προσδιορίσει για σένα. Διατηρείς την πίστη σου. Έφυγες. Θα έρθει ο Κύριος και θα σε βρει έτοιμο. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδελφιά. Αλλά να επαναλάβω, μην ξεχνάμε αδελφοί. Έχουμε ανάγκη από τη συγχώρεση του Θεού. Αλλά δεν θα μας συγχωρεί ποτέ ο Θεός αν εμείς τη συγχωρούμε. Ποιους? Όλους. Θα μου πεις, το πες, και θα το ξαναπώ. Και θα το ξαναλέω πάντοτε πρώτα στον εαυτό μου. Εάν δεν του συγχωρείς όλους, μην περιμένεις να σε συγχωρεί ο Θεός. Μα νηστεύω, ζητάω το αίμα του Χριστού, προσεύχομαι. Ματέως. Πρώτα θα πας να συγχωρήσεις όλους και ύστερα άμεσα ο Θεός με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα σε συγχωρήσει από όλα. Εάν δεν συγχωρείς όλους, τότε θα σε πιάσει και θα σε στείλει στους βασανιστές για να μάθεις να συγχωρείς. Ή θα μάθεις να συγχωρείς με το καλό, με το λόγο του, ή θα μάθεις να συγχωρείς με το κακό, με το ξύλο. Και είναι φοβερό σε άνθρωπο του Θεού να πέσει σε βασανιστές. Σήμερα, αδελφοί αγαπημένοι μου, να ζητήσουμε από το Θεό συγχώρεση και να πούμε, Κύριε, συγχωρούμε όλους όσους αμαρτήσανε. Μα δεν μπορεί η καρδιά μου. Δεν πειράζει, πες το εσύ και μετά προσευχήσουμε την καρδιά σου να τους ευλογήσει πιο πολύ από σένα και θα σου δώσει ο Θεός χάρη να το συγχωρήσει κιόλας. Όταν σε δει ότι προσεύχεσαι για να τους ευλογήσει ο Θεός όλους αυτούς πιο πολύ από σένα, αναγνωρίζει ότι τους συγχωρείς. Γιατί δεν είναι εύκολο να προσευχηθώ για αυτόν που δεν τον χωνεύω να τον ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Σας έχω πει, κάποτε υπήρχε ένας αδερφός ο οποίος είχε κάνει μεγάλη ζημιά σε μένα και στην εκκλησία. Δεν μπορούσα να τον χωνέψω. Αλλά ήξερα ότι δεν μπορεί να με χωνέψει ο Θεός. Και άρχισα λοιπόν ένα αγώνα. Ο αγώνας αυτός κράτησε μήνες. Και έφτασα κάποια στιγμή
Και είπα, από εκεί το έχω μάθει αυτό. Πραγματικά το συγχώρεσα, Κύριε. Τον αγαπάω, Κύριε. Σε παρακαλώ πολύ, ευλόγησέ τον. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Απ, ή όχι και πιο πολύ από μένα. Βασταντέ, πιο πολύ από μένα, κάτσε ντε. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Ξανά από την αρχή. Άλλος αγώνας. Να τον ευλογήσεις πιο πολύ από μένα. Πιο εύκολος και πιο δύσκολος. Πιο εύκολος σε μένα στο χρόνο, πιο δύσκολος να τακτοποιηθεί η καρδιά μου. Και άρχισα λοιπόν και προσευχόμουν. Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Το έλεγα. Μετά ξανά. Κάποια στιγμή το είπα. Λέω, Κύριε, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Και την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Ακούτε όμως. Την άλλη μέρα. Και μου λέει, αδερφέ Γιώργο, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Του λέω, τώρα και σε συγχώρεσα και σε αγαπάω και έχουμε γίνει καλύτεροι αδερφοί τώρα. Μ' αγαπάει, τον αγαπάω, προσεύχεται για μένα, προσεύχομαι για αυτόν και ελπίζω να πάμε, ισχύει μαζί στον ουρανό. Αυτό μπορώ να το κάνω σε όλους? Δεν μπορείς. Αλλά μπορείς να προσευχηθείς και να πεις για αυτούς που δεν μπορείς να ησυχάσεις. Κύριε, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα. Και να το πεις με την καρδιά σου όμως. Με την καρδιά σου. Ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα αυτόν. Ο Θεός το αναγνωρίζει, φτιάχνει την καρδιά σου και σε ευλογεί. Πώς ευλογεί? Με το να σε συγχωρέσει. Ξέρεις τι θα πει να σε συγχωρεί ο Θεός? Αυτόματη μετάνοια, αυτόματη συγχώρεση. Μα τόσο αμαρτωλός είσαι και πιο πολύ. Εις πολλά πτεωμενά πάντες. Πολλά πτεωμενά πάντες. Και πώς με ευλογεί? Με συγχωρεί. Με συγχωρεί. Και τι θα πει με συγχωρεί? Παίρνει τις αμαρτίες μου, παίρνει τα μοίρια τάλαντα, τα πετάει στα βάθη των θαλασσών και εξαφανίστηκαν. Και τα 100 δενάρια στα χαρίζω. Τώρα για τα 100 δενάρια τώρα. Θα μου δώσει πολλαπλάσια ο Κύριος. Αμήν. Αφού συγχωρώ δεν θα μου δώσει? Αφού αγαπάω δεν θα μου δώσει? Τι θα μου δώσει? Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού, θα συμβασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων εντός ολίγου. Αμήν. Εντός ολίγου. Είτε αν θα έρθει να με πάρει με προσωπική κλίση, πολύ καλύτερα θα είμαι με το Χριστό μου εκεί πάνω, είτε αν με αξιώσει να μείνω μέχρι την αρπαγή, θα με έχει Άγιο για να συμμετάσχω στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θα με ευλογήσει? Θέλεις μεγαλύτερη ευλογία? Τι μεγαλύτερη ευλογία να θέλω? Να είμαι με το Χριστό συνέχεια, με νέο σώμα ή και με σαν ψυχή. Ό,τι θέλεις, Κυρία μου, μόνο να είμαι έτοιμος, όπως και να με πάρεις, να είμαι κοντά σου, μαζί σου. Θες να είσαι έτοιμος, μας λέει ο Κύριος. Αν θέλεις, συγχώρα. Συγχώρα. Ψάξε και βρες τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον σου, που έχεις εσύ κάτι εναντίον τους, και αν δεν μπορείς να τους συγχωρέσεις, να προσεύχεις να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα. Και τότε θα σε ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ εσένα. Αμήν.